Μπες στο mylogo-t-shirt.com και δημιούργησε προσωπικά δώρα με το δικό σου σχέδιο, σλόγγαν ή φωτογραφία ανάλογα με την περίσταση. Εντάξει, ήταν ένα φανταστικό παιχνίδι για τον κόσμο που το είδε και στο γήπεδο, αλλά σίγουρα και από την τηλεόραση. Σίγουρα όχι για μας τους προπονητές. Εντάξει, ένα παιχνίδι που θεωρώ ότι το ελέγξαμε στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού, παίζοντας γενικά πολύ καλή άμυνα. Θεωρώ ότι κάναμε δώρο το γεγονός ότι δώσαμε το δικαίωμα στο ΑΠΟΕΛ να πάμε στην παράταση και να ξαναδιεκδικήσουμε επίσης όλοι στο παιχνίδι. Συμπεριφερθήκαμε των τελευταίων 3 λεπτών ανώριμα, θα έλεγα. Και έτσι το παιχνίδι μοιραία πήγε στην παράταση. Όμως η ομάδα δείξε για ακόμα μια φορά χαρακτήρα σε μεγάλο παιχνίδι. Έτσι όπως η ομάδα δεν σταμάτησε να παλεύει και στο κύπελλο εναντίον της ΑΕΚ σε 45 λεπτά. Έτσι και σήμερα τα παιδιά αρνήθηκαν να τελειώσουν τη χρονιά απόψε. Εντάξει, μπήκαν και άλλα δύο παιδιά να βοηθήσουν, ο Κι με τον Αμπουκάρ, σίγουρα ανέτοιμοι, αλλά και αυτοί έδειξαν ότι δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι η χρονιά θα τελειώνε τόσο άδοξα για μας, να δώσουν κάποιες βοήθειες. Σίγουρα δεν έγινε τίποτα. Η σειρά είναι στο 2-2. Ξαναπάει η σειρά πίσω στο Στρόβολο. Ένα παιχνίδι θεωρώ πλέον 50-50, ένας τελικός. Όποια ομάδα κερδίσει να καταφέρει να βρεθεί στον τελικό. Να δώσω ξανά συγχαρητήρια στους παίχτες μου για το χαρακτήρα που έδειξα. Καλησπέρα για μένα. Να δώσω με τη σειρά μου συγχαρητήρια στον coach του Κεραυνού για την νίκη, καθώς επίσης και στους παίχτες μου για την προσπάθεια. Σε ένα παιχνίδι το οποίο κρίθηκε τελικά σε τόσες μικρές λεπτομέρειες και από την υπερπροσπάθεια των παιχτών, το να έχεις 12 χαμένες βολές είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σαφώς ο Κεραυνός περιόρισε την ομαδική προσπάθεια που κάναμε, μιας και είχαμε πολύ χαμηλές assist, ήμασταν στον αριθμό 7. Εμείς από την άλλη κάναμε όσα θέλαμε, να βάλουμε πίεση μέσα στο ζωγραφιστό και στον ευθυδιασμό. Τα καταφέραμε σε έναν βαθμό, αλλά ήμασταν άστοχοι και από το τρίποντο και από τις βολές, οπότε μοιραία ήρθε αυτή η κατάληξη. Μία βολή ούτως ή άλλως έκρινε και το αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας. Χάσαμε μια μεγάλη ευκαιρία, αλλά υπάρχει ακόμα μία. Θα πρέπει να έχουμε ψηλά το κεφάλι. Είναι πολύ δυνατά παιχνίδια, είναι πάρα πολύ όμορφα παιχνίδια. Και θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε εμείς οι νικητές στο τέλος της σειράς. Ευχαριστώ πολύ.